Παναγία Δέσποινα, άγγελοι, άγιοι άγγελοι και αρχάγγελοι, τίμια πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες συμφωνοθέντες, πείσατε πρεσβείαν προς τον Κύριον, το ελεηθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Σεβασμιότατε, εδεσιμότατοι αδελφοί και πατέρες, προσφυλείς ακροατέ. Ένα ερώτημα. Διαβάζετε την Αγία Γραφή? Δεν φτάνει να έρχεστε εδώ στο κήρυγμα και να ακούτε μια φορά το μήνα ή την εβδομάδα το κήρυγμα το Ευαγγελίο. Ο Λόγος του Θεού πρέπει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, να νικεί εν ημίν πλουσίως. Και ο Λόγος του Θεού ευρίσκεται στην Αγία Γραφή. Άγνοια γραφής δεν επιτρέπεται. Άγνοια γραφής είναι άγνοια Χριστού. Άγνοια δε Χριστού είναι σκότος και έρευος, είναι αποτυχία της ανθρωπίνης ζωής και κόλασης. Λοιπόν, εάν διαβάζετε την Αγία Γραφή, εκεί στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιον 13, θα βρείτε μια προτροπή, μια θεόπνευστος προτροπή, και όλες βέβαια όσα γράφουν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι θεόπνευστα, αλλά κύριο μεταξύ των άλλων θα βρείτε και μια θεόπνευστο συμβουλή, προτροπή ή μάλλον εντολή. Τι συμβουλεύει εκεί το Πνεύμα του Άγιον δια του Αποστόλου Παύλου? Συμβουλεύει ότι μνημονεύεται, λέει, ότι δεν πρέπει να λησμονούμε. Είναι αμαρτία. Όπως σε άλλες περιπτώσεις το να θυμούμεθα τα εγκλήματα, τα αμαρτήματα, να θυμούμεθα πράγματα, πράξεις αμαρτωλές, όχι για να μετανοήσουμε, αλλά για να τρόπον τεινά να απολαύσουμε εκ νέου την αμαρτία. Ο αιρός είναι αμαρτία. Υπάρχει περίπτωση που τα λησμονάει κανείς. Να λησμονάει είναι αμάρτημα μεγάλο. Δεν πρέπει να λησμονούμε. Πού δεν πρέπει? Μνημονεύεται, λέει. Τι μνημονεύεται? Το φυσικό ημών γονέων, και αυτούς πρέπει να μνημονεύουν. Μια μάνα που μας εγέννησε, ένας πατέρας που μας ανέτρεψε, ένας δάσκαλος που μας εδίδαξε, ένας πνευματικός πατέρας, όλοι αυτοί πρέπει να βρίσκονται εις το μνημόσυνο, εις τα ευδεία της καρδιάς μας, και να μνημονεύονται συνεχώς. Μνημονεύεται, λέει, των φυσικών ημών γονέων, παραπάνω από τους φυσικούς γονείς είναι οι πνευματικοί γονείς. Μη λησμονώμεν ποτέ εκείνο που έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος για το δάσκαλό του. Στους γονείς μου οφείλω το ζήν, εις δε τον διδάσκαλό μου οφείλω το ευζήν. Μνημονεύεται, λοιπόν, τίνον των ηγουμένων ημών, ήτινες ελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού. Πρέπει, λέει, να ενθυμίστε αυτούς που σας ομίλησαν, εδίδαξαν το λόγο του Θεού. Και ποιοι είναι αυτοί που εδίδαξαν το λόγο του Θεού? Είναι οι προφήτες, είναι οι Απόστολοι. Κορυφαίος δε των Αποστόλων είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος περισσότερον από όλους εκοπίασε εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και ως σαν χρυσάετος επέταξε Ανατολή και Δύση και κήρυξε τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Μετά τον Απόστολο Παύλο ακολουθεί σειρά διδασκάλων του Ευαγγελίου και ιεροκηρύκων που φτάνει μέχρι των ημερών μας. Αλλά αν με ρωτήσετε ότι ποιος είναι ο μεν κορυφαίος των Αποστόλων, είναι ο Απόστολος Παύλος, ο δε κορυφαίος όλων των ιεροκηρύκων, όλων των αιώνων, όλων των αιώνων, ο βασιλεύς των ιεροκηρύκων, είναι ο Ιερός Χρυσόστομος, το οποίο την αραμνήμη εορτάζομαι σήμερα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγουν ότι το στόμα του Χριστού είναι ο Παύλος και το στόμα του Παύλου είναι ο Χρυσόστομος. Υπάρχει ένα ανέκδοτο γύρω από την ζωή του Ιερού Χρυσοστόμου, σχετικός με αυτό που λέμε, ότι κάποτε κάποιος ήθελε να τον επισκεφτεί και παρακάλεσε το διάκο του
να του επιτρέψει τη συνάντηση. Πάει ο διάκος και βλέπει ότι ο Χρυσόστομος είχε συζήτηση με κάποιον άλλο. Επιστρέφει και λέει στον ξένο ότι δεν μπορεί να σε δεχθεί τώρα γιατί έχει κάποιον άλλο ξένο. Πέρασε αργότερα και θα δούμε. Περνάει αργότερα μετά μια-δυο ώρες, ο Χρυσόστομος συνέχιζε να συζητεί με τον ξένον αυτό, με τον άλλον άνθρωπο. Βράδιασε πάλι συζητούσε με τον άλλο. Τι συνέβη? Ότι εκείνος ο άλλος με τον οποίο είχε μακρά συζήτηση ήτανε ο Απόστολος Παύλος. Συμβαίνει, αγαπητοί μου, ότι ο άνθρωπος, εγώ θυμάμαι ως ιεροκήρυξ, ότι καθώς περπατούσα στον δρόμο χωρίς να με έχει αντιληφθεί, άκουσα κάποιον χωρικό που είχε κάπου εκεί κρυμμένος, ήταν και να τον έβλεπα, που είχε κουβέντα, συζητούσε σαν να είναι δυο άνθρωποι, σαν να ήταν δυο άνθρωποι, και κουβέντιαζε έτσι όπως κουβεντιάζει ο φίλος με το φίλο. Και με ποιον κουβέντιαζε, νομίζετε? Με τον Άγιο Δημήτριο. Κουβέντα: Άγιο Δημήτριο, παρακαλώ και τούτο και εκείνο. Τι σημαίνει? Αυτοί που αγαπούν τους Αγίους συζητούν μαζί τους νοερός, είναι φίλοι ενώπιος ενωπίου. Μη σας φανεί παράξενο ότι μερικοί έχουν μοναξά, είναι εγκατελειμμένοι από όλο τον κόσμο, ή μέσα στα νοσοκομεία ή δεν ξέρω πού, και μέσα στο σπίτι ακόμα να είσαι μοναξά, να μη σε νιώθει και ο άντρας σου, να μη σε νιώθει και η γυναίκα σου, να μη σε νιώθει και τα παιδιά σου, να μη σε νιώθουν και οι συνεργάτες σου, να μη σε νιώθουν, και όλα τα προσφυλή πρόσωπα να έχεις μια απομόνωση πνευματική και να στεναχωρέσεις και να λέγεις ότι η καρδία μου με έχει, ότι είναι και οι έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν, ότι εταράχθη η καρδία μου και το φως των οφθαλμών μου και έστη με τεμού, και οι έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Σε τέτοιες στιγμές που ο άνθρωπος είναι εγκατελειμμένος και κανένα από τα προσφυλή του πρόσωπα δεν μπορούν να τον παρηγορήσουν, άμα θέλεις μπορεί να συναντήσεις τα μεγαλύτερα πνεύματα και να συνομιλείς μαζί τους και να σε παρηγορήσουν. Είσαι στενοχωρημένος, είσαι απομονωμένος, είσαι εγκατελειμμένος, είσαι πικραμένος από τα διάφορα οικογενειακά και ατομικά γεγονότα, άνοιξε τη γραφή και κουβέντιαζε με τον Ισαΐα, με τον Δανιήλ, με τα μεγάλα πνεύματα της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, άνοιξε την Αγία Γραφή, άνοιξε τον Χρυσόστομο. Έχεις ανάγκη, και εκεί πέρα θα εντρυφάς μέσα εις τους λόγους. Λοιπόν, το πνεύμα ο Χριός Χρυσόστομος, νοερός μπορεί να πει να κανείς, και αν ακόμα αυτό που σας ανέφερα δεν είναι γεγονός, εν τούτης είναι γεγονός, ότι νοερός όλη τη ζωή του κουβέντιαζε με τον Απόστολο Παύλο. Και λέγει κάπου, και μόνο το όνομα του Παύλου να αναφέρω, μόλις πω το όνομα του Παύλου η καρδιά μου γεμίζει από αγαλίαση και θαυμασμό. Λοιπόν, ζούσε μέσα στον Παύλο, μέσα στο πνεύμα του Παύλου, και ήταν το στόμα του Παύλου. Και ο Χρυσόστομος ανεδείκτη, όπως είπαμε, ο κορυφαίος των ιεροκηρύκων όλων των αιώνων. Πώς να τον ονομάσουμε? Ρίαξ, Ριάκιο, όχι. Ρήθρον, όχι. Χήμαρος, όχι. Ποταμός, καταράχτη, υπέρ τους Νιλώας καταράχτας, υπέρ τους καταράχτας του Νείλου ποταμού, έρα η διδασκαλία του. Ένας νεότερος δε δικός μας συγγραφέας, ο αείμνηστος Γαλανός, ονόμασε αυτόν ωκεανών, θείο νοημάτων, ωκεανός είναι, Ατλαντικός ωκεανός ο Χρυσόστομος. Θαύμα θαυμάτων είναι, θαύμα είναι ο Χρυσόστομος. Κάποιος είπε τότε, οι σύγχρονοι του Ποτονίκων έλεγαν ότι προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να σταματήσει το στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Ήλιος φωτεινός, σάλπινγκς ουράνιος, υπήρξε ο Ιερός Χρυσόστομος. Και σήμερα τιμά, τον τιμά δε ιδιαιτέρως η Αγία μας Εκκλησία. Τον τιμά πολλές φορές. Τον τιμά στις 27 Ιανουαρίου που εορτάζομαι την χειροτονία του ως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Τον τιμά επίσης στις 30 Ιανουαρίου μαζί με τους δύο ισοτίμους πατέρας Εκκλησίας, Βασίλειον και Γρηγόριον. Τον τιμά και σήμερα ακόμα τον Χρυσόστομο.
Και τι την ποια είναι σήμερα? Σήμερα εορτάζει. Ποια είναι η εορτή του? Χειροτονία του είναι? Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του είναι? Ποια είναι σήμερα? Είναι τα γενέθλια του Μυρού Πατρός. Τα γενέθλια. Δώσω μια εξήγηση. Οι παλιοί χριστιανοί γενέθλια, ξέρετε ποιο ονομάζανε? Τα γενέθλια ποια ήτανε? Τώρα το φράγκικο σύστημα που επεκράτησε, παρατηρώ, δεν εορτάζουν εδώ πέρα στην Αθήνα πολύ την ημέρα του Αγίου, την εορτή του Αγίου, αλλά επεκράτησε ένα ξένο πράγμα έξω από την παράδοση Ορθοδοξίας, να εορτάζουν τα παιδιά τους τα γενέθλια. Δεν είναι Ορθόδοξος παράδοση αυτή. Η Ορθόδοξη παράδοση είναι να εορτάζεται την εορτή του Αγίου, του Προστάτου, του οποίου το όνομα καθένας φέρει. Αλλά εδώ λέγω ότι σήμερα εορτάζουμε τα γενέθλια. Τι λέγονται γενέθλια? Υπενθυμίζω ότι όταν ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ήταν δεμένος και περίμενε από ώρα σε ώρα να τον εκτελέσουν, έγραφε ένα αλυσμόνητο. Τι έγραφε ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στη Ρώμη, που περίμενε την επόμενη μέρα να τον πάνε στο αμφιθέατρο να τον φάνε τα άγρια θηρία, τα πεινασμένα θηρία? Παραμονή τι έγραφε? Ένα γράμμα τι έγραφε? Παραμονάς τι έγραφε? Τι έγραφε? Επικυτέμει το κετός. Περιμένω γένα. Περιμένω γένα. Δηλαδή ο θάνατος είναι γενέθλια. Ο θάνατος για ένα χριστιανό που μαρτυρεί για την αλήθεια, που αποθνίστηκε εν Κυρίω, είναι τα γενέθλιά του. Ανώτερα από τα πρώτα γενέθλια. Γιατί? Μες στην κοιλιά της μάνας μένουμε 9 μήνες. Ποιος θέλει να μείνει επάπρον, θέλει να μείνει πάντοτε μες στην κοιλιά της μάνας? Είναι μικρά και ταπεινή η ζωή και μέσα στην κοιλιά της μάνας υποτυπωδώς ζει το έμβριο. Αλλά μετά βγαίνει και ανατέχει μέσα στον κόσμο, στον ωραίο αυτόν κόσμο κατόπι ο άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι και ο τάφος είναι η κοιλιά, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς. Και όπως από την κοιλιά της μάνας βγαίνουμε σε μια νέα ζωή, έτσι και μέσα από τον τάφο και από το θάνατο βγαίνουμε σε μια άλλη ζωή. Και όσο διαφέρει η ζωή του εμβρίου, η ζωή του τελείου ανθρώπου από την ζωή του εμβρίου, τόσο διαφέρει η ζωή του μέλλοντος από την ζωή εδώ την νητή. Γενέθλια λοιπόν είναι η μέρα του μαρτυρίου, η μέρα του θανάτου. Του θανάτου, τα γενέθλια. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα του μαρτυρικού τέλους του Ιερού Πατρός. Σήμερα λοιπόν εορτάζομαι τα γενέθλια, την εορτή των γενεθλίων. Μα εμαρτύρησε ο Χρυσόστομος 13 Νοεμβρίου? Όχι, δεν είναι αυτή η μέρα που εμαρτύρησε. Η μέρα του μαρτυρίου του είναι ακριβώς 14 Σεπτεμβρίου 407. Τότε εξεδίμησε προς τον Ουράνιον Πατέρα. Μα τότε γιατί? Διότι επειδή στις 14 Σεπτεμβρίου είναι η μεγάλη εορτή του Τιμίου Σταυρού, δια τούτο ας το ακούσουν μερικοί αυτό το πράγμα, η Εκκλησία μας μετέθεσε την ημερομηνία αυτή από 14 Σεπτεμβρίου εις 13 Νοεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία μας δεν ακριβολογεί με το χρόνο. Δεν κοιτάζει πότε θα εορτάσει ο Α, ο Β, ο Γ Άγιος. Και αυτό το κοιτάζει, αλλά δεν είναι το οσιώδες αυτό. Το οσιώδες είναι, όπως λέει και ο Χρυσόστομος, όχι πότε εορτάζομαι, πώς εορτάζομαι. Εάν λέγει ο Χρυσόστομος, έχεις καρδιά αγνή καθαρά, κάθε μέρα είναι εορτή. Κάθε μέρα έχεις Πάσχα και Θεοφάνεια και Χριστούγεννα. Εάν η καρδιά σου είναι βαριά, εάν τύπτεσαι από διάφορα αμαρτήματα και είσαι αμετανόητος, σκυρός και αμετανόητος, τότε ούτε το Πάσχα νιώθεις. Ούτε το Πάσχα. Έρχεται το Πάσχα σαν μια κοινή ημέρα. Ενώ ολόκληρο η ζωή του ανθρώπου εορτή και πανήγυρης είναι όταν ο άνθρωπος εκτελεί το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, τούτο διδάσκει λοιπόν ότι δεν ακριβολογεί και δεν πρέπει ημέρα και καιρούς να παρατηρούμε όπως μερικοί. Ακριβώς και κάτι άλλο συνέβη στην εποχή του Χρυσοστόμου. Ότι η εορτή τα Χριστούγεννα δεν εορτάζεται ως 25 Δεκεμβρίου όπως εορτάζουμε σήμερα. Όχι. Εορτάζονται μαζί με τα Θεοφάνεια. Εκείνος που εχώρησε την εορτή και είπε άλλη μέρα να εορτάζουμε τα Χριστούγεννα και άλλη εορτή τα Θεοφάνεια είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Και τότε στην εποχή του παρουσιαστήκανε, να μην πούμε το όνομα, είπαν μερικοί διαμαρτυρήθησαν εναντίον του
διότι άλλαξε την εορτή και σαν εχθρή του Χρυσοστόμου δια την αλλαγή αυτήν, αλλά αυτή η αλλαγή ήταν πραγματικώς ενδειγμένη, διότι και οι δύο μεγάλες εορτές είναι ξεχωριστά η μία, ξεχωριστά η άλλη. Συνεπώς λέγω εξ αφορμής της μεταθέσεως εορτής του Αγίου Χρυσοστόμου από 14 Σεπτεμβρίου σε 13 Νοεμβρίου σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν ακριβολογεί περί χρόνους και καιρούς και ότι έχει ένα περιθώριο ελευθέρας εκλογής και ότι ο ουσιώδες δεν είναι πότε εορτάζομαι αλλά πώς εορτάζομαι. Το τέλος, πού απέθανε, πού εξεδίμησε, πού ετελεύτησε τον βίον του Ιερός Χρυσόστομος, επάνω στο θρόνο, όχι στο θρόνο, όχι στο θρόνο. Μακριά, πόσο μακριά από τον θρόνο του, από την κοντά στην Κωνσταντινούπολη, χίλια και πλέον χιλιόμετρα μακριά, πέρα από τον πόντο, στα όρια της Αρμενίας, εκεί ετελεύτησε την ζωή του Ιερός Χρυσόστομος, γιατί... διότι δεν εκολάκευσε τον κόσμο, διότι ο Ιερός Χρυσόστομος δεν ήταν μόνο ένας ιεροκήρυκας ο οποίος ηρέσκετο στο επικοδομητικό λεγόμενο κήρυγμα ηρμήνευε τας γραφάς όσον οδείς άλλος, αλλά πλην της ερμηνείας, πλην του επικοδομητικού κηρύγματος το οποίο ασχολείται με την ερμηνεία των ιερών κειμένων, ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν και ο κήρυξ του ελέγχου, ήλεγχε τα κακώς κείμενα εν την κοινωνία και όχι απλώς ήλεγχε ανωνύμως, αλλά ενίοτε πολλές φορές, μάλλον σε ορισμένες περιπτώσεις ήλεγχε και επωνύμως ονομαστικός. Εφήρμοζε κατά γράμμα εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος τους αμαρτάντας ενώπιον πάντων έλεγχε είναι και λυπή φόβον έχουση. Και ο έλεγχος αυτός, τον οποίον έκανε προς πάσα κατεύθυνση, από τα Νάκτορα μέχρι την Καλύβα και από την Καλύβα μέχρι τα Νάκτορα, εις όλα τα κοινωνικά στρώματα, ο δρυμής αυτός έλεγχος, ο αυστηρός έλεγχος, το Φραγγέλιον, η γλώσσα του το Φραγγέλιον, η γλώσσα του Χρυσοστόμου, αυτή η φραγγελική γλώσσα του Ιερού Χρυσοστόμου, αυτή το εκείνη η οποία τον οδήγησε εις εξορία. Εάν δεν ήλεγχε ο Χρυσόστομος, δεν θα ήταν ο Χρυσόστομος. Εάν δεν ήλεγχε ο Χρυσόστομος, θα απέθνεις και μέσα στην Κωνσταντινούπολη ως υπολή των πατριαρχών και κυριαρχών. Αλλά ο έλεγχος του, ο έλεγχος ο οποίος ήταν συνέχεια του ελέγχου των προφητών και του τιμίου προδρόμου, αυτός ο έλεγχος τον οδήγησε μακράν και απέθανε εξόριστος και είναι μάρτυρης της αληθείας. Ποιος ήλεγξε, πολλούς ήλεγξε, θα μου επιτρέψετε σήμερα ως εις μνημόσυνον της Αγίας του ψυχής να αναφέρουμε ποιος ήλεγξε πρόσωπα επίσημα και μεγάλα, ισχυρά. Πρώτον ήλεγξε έναν που τον λέγανε Ευτρόπιο. Τι ήταν αυτός ο Ευτρόπιος? Ήταν ένα πρόσωπο άσημο, με μικράς ικανότητας. Το πολύ πολύ να μένε στο χωριό του να ήταν ένας σοπάνος ή ένας βοσκός να σκαλίζει τη γη και να βόσει τα πρόβατα. Κι όμως ο Ευτρόπιος, αυτός ο άσημος και χυδαίος άνθρωπος, η ασημαντικότητα αυτή, τι αυτή η ιστορία μας διδάσκει? Από εκεί που ήτανε ανέβηκε που ψηλά 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 ψηλά, που έφτασε στην πυραμίδα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στην κορυφή των εξουσιών, όχι ενός μικρού κράτους όπως είναι το δικό μας, αλλά έφτασε στην κορυφή, στην πυραμίδα επάνω, και από εκεί ένα χυδαίον και τυποτένιο πρόσωπο, μικρόν και ασήμαντον, που στον τόπο του, στην πατρίδα του δεν έχει καμιά αξία, εκεί απάνω ανέβηκε στο ύψος αυτό, στην πυραμίδα των πνεύμα της εξουσίας, και έγινε ο Ευτρόπιος, έγινε πρωθυπουργός, πρωθυπουργός ύπατος, ύπατος. Μάλιστα. Ποιος τον ανέβασε? Η εύνοια, η κατηραμένη εύνοια, η αιτία συμφωνεί στην ανθρωπότητα και στο μικρό μας έθνος. Η εύνοια μιας γυναικός, η εύνοια της βασιλίσσης, το όνομά της Ευδοξία. Αυτή τον πήρε, το μαντράχαλο είχε μπόι άφθονο και τον πήρε από εκεί κραπ, και ξαφνικά παρουσιάστηκε ο Ευτρόπιος πρωθυπουργός της Λεντινής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα. Και ξαφνικά αυτός ο γιγαντόσωμος και ισχυρός και ωραίος άντρας από το μικρό του χωριό, την ταπεινή του πατρίδα, ευράθηκε στην κορυφή της πυραμίδος,
εξοντώνουν τους πάντας και τα πάντα και απολαμβάνουν τις ευνοίας και των μεδιαμάτων της εσχράς αυτής βασιλίσης της Ευδοξίας. Ο Ευτρόπιος λοιπόν, ο χυδαίος άνθρωπος, πρωθυπουργός, ύπατος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όλοι του κάνουν ντεμενάδες, ένας δεν του κάνει ντεμενάδες. Ένας δεν το έκανε υποκλήσεις, ένας δεν έκαμπτε τη σπονδυλική του στήλη, ένας τον ήλεγχε και προφορικός και γραπτός, και αυτός ο οποίος τον ήλεγχε προφορικός και γραπτός ήταν ο Ιερός Χρυσόστομος. Και τι έκανε ο Ευτρόπιος? Ο Ευτρόπιος, όταν πήρε στα χέρια του την εξουσία, κατεπάτησε τους πάντας και τα πάντα και απεδείχθη ένας φιλάργυρος και πλεονέκτης. Ένα μόνο σας λέγω, γιατί δεν ασχοληθούμε σήμερα με τον Ευτρόπιο. Λοιπόν, ένα μόνο σας λέγω, ότι επλούτησε και θησάβρισε πώς. Έβγαλε στο σφυρί, έβγαλε στη δημοπρασία πια τα σπίτια του, τα χωράφια του, δεν είχε τίποτα αυτός. Φτωχός και απένταρος ήρθε από το χωριό του. Λοιπόν, έβαλε στο σφυρί, στη δημοπρασία πλειοδοτική, πια τα στέσεις, τα αξιώματα. Και τους ανέβασε και πλούτησε και θησάβρισε αυτός. Και κοντά στα άλλα ανομήματα και τα εγκλήματα οποία διέπραξε, εξοντώνων και φωνεύων τους αντιπάλους του και λοιπά, προσέθεσε και την κορονίδα του εγκλήματος. Τι έκανε? Για να καταλάβετε τι έκανε ο Ευτρόπιος, πρέπει να έχετε υπόψη ότι τώρα στην εποχή τη δική μας υπάρχει το άσυλον. Είναι το άσυλον της οικίας. Κάθε ένας είναι στο άσυλον. Ευράδιασε! Δεν μπορεί μέσα στο σπίτι σου να έρθει ο εισαγγελέας. Στοπ. Μόνο δεν μπορεί. Πρέπει να περιμένει να βγει ο ήλιος και άμα την ανατολή του ηλίου, εάν υπάρχει ένταλμα κανονικών και νόμων εκδοθέν, δύναται να εισβάλλει μέσα στο σπίτι σου η χωροφυλακή ω το όργανο της τάξεως. Άσυλον οικίας, άσυλον στρατώνος, άσυλον πολυτεχνείου, άσυλον πανεπιστημίου, άσυλον σχολών. Υπάρχουν άσυλα στη δημοκρατική μας πατρίδα. Τότε δεν υπήρχε κανένα άσυλο. Ένα άσυλο υπήρχε, το άσυλο της Εκκλησίας. Αν κανένας τον καταδιώκανε να τον αρπάξουν και να τον σκοτώσουν, τότε αυτός, αν προλάβαινε και μπήνε μέσα στην Εκκλησία και αγκάλιαζε την Αγία Τράπεζα, στοπ, κανείς δεν τον πειράζει πλέον. Ήταν κάτω από την προστασία της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν το άσυλο, το μοναδικό άσυλο που υπήρχε στην εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στην εποχή του Ευτρόπιου, αυτό με διάταγμα, δικτατορικό διάταγμα, κατήργησε ο Ευτρόπιος. Για να μπορεί να συλλαμβάνει, να εισβάλλει ακόμα και μέσα στην Εκκλησία και να αρπάζει ως ιέρακας, να αρπάζει τους καταφεύγοντας κάτω από την στέγη της Εκκλησίας. Κι όμως, τροχός είναι αυτός ο κόσμος, τροχός είναι, το επάνω γίνεται κάτω. Και τι έγινε λοιπόν? Να τι έγινε. Ότι αυτός ο Ευτρόπιος, ο οποίος κατήργησε το άσυλο της Εκκλησίας, αυτός ο ίδιος συναγκάστη να ζητήσει την προστασία της Εκκλησίας. Πώς, τι έγινε? Ότι μια νύχτα, ο νύχτα των εγκλημάτων, ο νύχτα των διαφόρων επαναστάσεων, νύχτα γίνονται ημέρα, τη νύχτα τα μεσάνυχτα στην Κωνσταντινούπολη έγινε επανάσταση. Και στρατηγοί άλλοι τον ανέτρεψαν και αυτός γυμνός σχεδόν έφυγε, έτρεχε στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης για να σωθεί. Και μόλις πρόλαβε ασθμένον να εισέλθει μέσα στον ναό της Αγίας Σοφίας και να αγκαλιάσει την Αγία Τράπεζα. Και απ' έξω ήταν οι στρατηγοί, ήταν οι στρατιώτες, είτε ο κόσμος μενόμενος και φώναζε θάνατος. Εστάθη όμως μπροστά στην πόρτα της Αγίας Σοφίας ο Ιερός Χρυσόστομος, άλλο, δεν θα μπει κανείς μέσα. Παγορεύω, εδώ. Πρέπει να πατήσετε πάνω στο πτώμα μου, είπε ο Χριστόστομος, για να μπείτε μέσα και να αρπάξετε. Μα αυτός είναι εχθρός. Ας είναι εχθρός μου. Το Ευαγγέλιο με δίδαξε ότι πρέπει να αγαπώμε τους εχθρούς μας. Μα αυτό είναι κάθαρο, μα είναι χυδαίος, είναι τούτο, είναι εκείνο. Τίποτε έμεινε αλήγιστος. Και όχι μόνο τούτο, αλλά ανέβηκε πάνω στον άμμονα και ξεφώνησε ένα λόγο, ο οποίος είναι αριστούργημα. Μην μου μιλάτε για δημοσθένη, μην μιλάτε για άλλος ρήτορας. Αριστούργημα. Αριστούργημα ρητορικής που είναι μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, η ομιλία προς Ευτρόπιον. Εκεί μέσα φθάνησε ένα ύψος. Φανταστεί το Χρυσόστομο πάνω στον άμμονα. Και μέσα να είναι γεμάτος. Ήθε κόσμος στο ναό της Αγίας Σοφίας, όσον ούτε το Πάσχα. Και να βλέπει το Χρυσόστομο επάνω και κάτω εκεί στην Αγία Τράπεζα να τρέγουν τα σαγόνια του, να τρέει από το φόβο του ο Ευτρόπιος, ο Πρωθυπουργός, ο ύπατος αυτός.
τότε ξεφώνησε λόγον που είπε ότι αείμεν πάντοτε λέει, αλλά ιδίως τώρα λέει, πάντοτε λέει είναι καλόν να θυμούμεθα το ρητόν της Αγίας Γραφής, αλλά ειδικώς τώρα που βλέπουμε τον Ευτρόπιο εκεί δεμένο, εκεί κάτω μέσα, να τρέμει ολόκληρο σύγκορμος. Τώρα λέει είναι καιρός να πούμε ματαιώτης, ματαιωτήτων τα πάντα, ματαιώτης. Θα διαβάζω την αρχή. Πού είναι η λαμπρά της υπατίας περιβολή, πού εφεδρέ λαμπάδες, πού οι κρότοι και οι χοροί και η θαλία και οι πανηγύρις, πού οι στέφανοι και πού το παραπέτασμα, πού ο της πόλεως θόρυβος και το των υποδρομιών εφημία και των θεατών εκολακίε. Σαν να φύσηξε λέει ένας άνεμος, πού είναι αυτό το μεγαλείο σου, πού είναι τα ρούχα σου τα κόκκινα, τα όμορφα, τα μεταξωτά, πού είναι τα στέματά σου, πού είναι οι δορυφόροι σου, πού είναι τα αποσπάσματα, πού είναι οι σάλπιγγες που συνοδεύουν, πού είναι οι σημαίες, πού είναι οι γυναίκες, τα αισχρές γυναίκες, οι τραγουδίστριες λέει που τραγουδούσαν, πού είναι τα συμπόσια και τα γευματά σου, πού είναι λέει οι κόλακες, πού είναι όλος αυτός ο εσμός, τι έγινε λέει, φύσηξε άνεμος. Και όπως τώρα το φθινόφερο, εκεί απέναντι στη Μητρόπολη, έχω ένα πλατάνι, μεγάλο πλατάνι, μια λεύκα. Και ήταν για το λεύκα, μια λεύκα. Λοιπόν, τώρα έσυσε, τώρα με τον αετόν, φύσηξε άνεμος και σε μια νύχτα όλα τα φύλλα πέσανε. Γυμνό το δέντρο. Όπως λοιπόν όταν φυσά άνεμος, σύει το δέντρο και όλα τα φύλλα πέφτουν κάτω και το δέντρο είναι γυμνό, έτσι λέει τώρα γίνει γυμνός πλέον από όλα τα αξιώματα και από όλες τις τιμές. Και όχι μόνο απλώς τα φύλλα λέει έριψε, αλλά ο άνεμος είναι τόσο σφοδρός ώστε ζητεί και το να το ξεριζώσει τελείως. Να σε ξέρει και τη ζωή σου ακόμα να αφαιρέσει λέει κλπ. Αυτά είπε είναι προς Ευτρόπιον. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναστενάξουμε Έλλη χριστιανοί μου. Γιατί θυμούμε το μικρό μου χωριό. Το μικρό μου χωριό. Εκεί είχαμε έναν άνθρωπο που πήγαινε στο σχολαρχείο τότε προ 70-80 χρόνια υπήρχαν σχολαρχεία. Τέσσερες τάξεις είχαν τα δημοτικά, τρεις τάξεις είχαν τα σχολαρχεία και τα σχολαρχεία μαθαίνουν γράμματα παιδιά. Εκεί λοιπόν ήταν ένας που υπήρχε στο σχολαρχείο Τσαγκάρης κατοπέν, Τσαγκαράκος έγινε και είχε μνήμη ισχυρά και τον λέγαμε Χρυσόστομο τον φωνάζαμε. Και αυτός λοιπόν ενώπιον όλου έλεγε απ' έξω όλη την ομιλία, την προσευτρόπιον ομιλία. Όλη την ομιλία την ήξερε απ' έξω. Διότι, γιατί που την ήξερε, διότι τότε στα βιβλία του σχολαρχείου, στα βιβλία του γυμνασίου, στα βιβλία της πατρίδας μας που πίστευε στο Χριστό, ο λόγος αυτός του Χρυσοστόμου ευρίσκεται μέσα στα βιβλία τα ελληνικά. Υπάρχει τώρα στα αμερικάνικα, στα εγγλέζικα, στα ελβετικά, στα γαλλικά, μόνο στα βιβλία τα δικά μας δεν υπάρχει. Μάλιστα κύριε. Πετάξανε τα διαμάντια και βάλαν τα χαλίκια και τα κόπρια μέσα στα βιβλία μας. Και έχουν την αξίωση αυτούς τους ανθρώπους να ψηφίζουν ο ελληνικός λαός. Δεν πολιτολογολογώ, αλλά εκφράζουν την αγανάκτηση όπως εκφράζουν την αγανάκτηση και παντός άλλο αυτό. Πετάξανε τα διαμάντια και βάλανε μέσα στα σχολεία. Και το αριστούργημα αυτό το οποίο μνημονεύεται το ήξεραν απ' έξω οι παλιοί, οι γονείς μας, σήμερα δεν το ξέρει κανείς. Άγνωστο το αριστούργημα αυτό της προσευτρόπιον ομιλίας του Ιερού Χρυσοστόμου. Ήλεγξε λοιπόν τον Ευτρόπιον. Ποιον άλλο ήλεγξε? Ήλεγξε τον διάδοχό του. Ήρθε ως διάδοχός του ένας άλλος στρατηγός, βάρβαρος, γότος, ονόματι Λαϊνάς. Λαϊνάς λεγόταν αυτός ο Λαϊνάς, ο οποίος ήταν αιρετικός, ήταν ο παδός του Αρίου. Και αυτός λοιπόν εζήτησε να του δώσουν, είχε 20 εκκλησίες, 30 εκκλησίες, 40 εκκλησίες, είχε την Κωνσταντινούπολη και λέει μια εκκλησία είναι δική μου. Εγώ λέει θα λειτουργώ μέσα, με το δικό μου παπά. Μέσα. Όχι, του λέει. Είσαι στρατηγός στο στρατόπεδο. Εδώ στην εκκλησία δεν σου επιτρέπω να μπεις μέσα. Δεν το επέτρεψε. Και έπνεμένε ο Γαϊνάς. Και ένα κατουγαϊνά πολλά υπέφερε ο ιερός πατήρ. Ήλεγξε ακόμα κι άλλος κι άλλος κι άλλος να μακρύνουμε τον λόγο. Και φτάσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ήλεγξε τους πλουσίους εποχής, οι οποίοι οργίαζαν την εποχή εκείνη και οι οποίοι σπαταλούσαν και εξόδευαν εκατομμύρια χρήματα εις διασκεδάσεις και εις διάφορος άλλας ανομίας και παρανομίας. Μέχρι να καταλάβετε πώς ήταν η πολυτέλεια εκείνη της εποχής, θα αναφέρω μια ιδία εικόνα, ότι μερικοί πλούσιοι που είχαν το χρήμα το άφθονον εκεί πέρα, μες στην Κωνσταντινούπολη, μες στην πόλη της Αυτοκρατορίας, έφτιαναν τα αγγεία της νυχτός. Τα αγγεία της νυχτός με εννοείται ήταν χρυσά. Χρυσά ήταν τα αγγεία της νυχτός. Τέτοια
διαφθορά και τόση ασωτεία ήταν. Εναντίον λοιπόν αυτών έριπνε τους κεραυνούς του και αυτοί παραπονούνται όλοι και έλεγαν «Έως πότε πάτερ θα βάνεις εναντίον των πλουσίων?» Και απαντούσαν «Έως ότου πάψατε εσείς να δικείτε το πτωχό και τον ορφανό και τη χείρα, πάψατε να κλέβετε και να σωτεύετε και εγώ τότε θα πάψω να είμαι εναντίον σας, εναντίον του πλούτου ο οποίος οργιάζει τα σημέρας». Ήλεγξε λοιπόν Ευτρόπιον, ήλεγξε Γαϊνάν, ήλεγξε τους πλουσίους της εποχής του, τους αθώτους και φιλαργύρους και πλεονέκτας, ήλεγξε όλους με γλώσσαν τρομεράν, φοβεράν γλώσσα εναντίον του. Τέλος ήλεγξε και την κορυφή πλέον το ύψος πάνω, την Ευδοξία, την Αυτοκρατόρηση. Μα τι έκανε αυτή, βάρβαρος και αισχρά γυναίκα αυτή, η οποία ανεβίβασε εκ της Κοπρίας εις το ύπος των Ξεμάτων, το μαντράχαλο εκείνων των Ευτρόπιων και τον έκανε πρωθυπουργό και εγκατέσπερε τα συμφοράς μέσα εις το έθνος. Αυτή λοιπόν Ευδοξία εκ τότε μόνον έδωσε εις το έθνος, τον Ευτρόπιον, έκανε κι άλλα ακόμα τα εγκλήματα. Τι τον πλεονέκτης και τι κατόρθωσε, ότι έκανε το έγκλημα της Ιεζάβελ. Ποιο ήταν το έγκλημα της Ιεζάβελ? Ότι η Ιεζάβελ, όπως γνωρίζετε εσείς που μελετάτε την Αγία Γραφή, ότι η Ιεζάβελ επήρε βιαίως, κατέσχε βιαίως το χτήμα ενός φτωχού ανθρώπου του Ναβουθέν. Το αμπέλι του Ναβουθέν το πήρε χωρίς να θέλει ο Ναβουθέν να το δώσει. Και δι' αυτή την αρπαγή του χτήματος του αθώου Ναβουθέν ήλεγξε την Ιεζάβελ ο Άγιος Ηλίας ο προφήτης. Όπως λοιπόν η Ιεζάβελ ήρπασε το κτήμα του Ναβουθέν κατά παρόμοιων τρόπων και η βασίλισσα αυτοκρατόρισσα Ευδοξία ήρπασε το κτήμα μιας χείρας γυναικός της οποίας ο άντρας απέθανε και άφησε 4-5 ορφανά. Το άρπαξε το κτήμα, ένα σημαντικό κτήμα από το οποίο ζούσε η χείρα και τα ορφανά. Το άρπαξε και την ήλεγξε ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό, έκανε και κάτι άλλο. Τι άλλο έκανε? Απ' έξω από την Αγία Σοφή ήταν μια πλατεία. Πλατεία. Όχι αυτή είναι αναξηγούμεθα, όχι αυτή η Αγία Σοφία, διότι αυτή έγινε ύστερα από 300-400 χρόνια. Η προηγούμενη Αγία Σοφιά, επί της εποχής του Χρυσοστόμου. Λοιπόν, ήταν μια πλατεία και στην πλατεία αυτή οι κόλακες των ανακτόρων τι έκαναν? Μαζέψανε ασήμια και φτιάσανε ένα άγαλμα ασημένιο. Ασημένιο άγαλμα της Ευδοξίας. Και το στήσανε πάνω σε ένα κόκκινο μάρμαρο και απάνω στο μάρμαρο εκείνο έκανε αποκαλυπτήρια και μαζευτήκαν απ' έξω από την πλατεία εκείνη, μαζευτήκαν όλοι οι αυλικοί, αξιωματικοί, μικροί και μεγάλοι, γυναίκες, κορεύανε, διασκεδάζανε, πίνανε, μεθούσανε, γλεντοκοπούσανε και την ώρα που λειτουργούσε ο Ιερός Χρυσόστομος φτάνανε μέχρι το ιερό βήμα, εφτάνανε εφωνές και μουσικές. Ήταν μια βεβήλωση του ιερού χώρου και ο Ιερός Χρυσόστομος δεν είναι το εκείνος ο οποίος θα συνεχώρει, θα αδιαφόρει για το αμάρτημα αυτό. Και τι έκανε? Ήλεγξε δρομερά την Ιεζάβελ αυτήν. Ήλεγξε αυτή την Οροδιάδα και Σαλόμη με γλώσσαν προφήτου Ηλίου και με γλώσσαν Ιωάννου του Προδρόμου. Το αποτέλεσμα μάζεψε ο Αρκάδιος, ο άβολος εκείνος αυτοκράτων, εμάζεψε δεσποτάδες, ανταξίους της πολιτικής ηγεσίας εκεί και καθήρεσαν τον Ιερό Χρυσόστομο. Και πού τον στείλανε? Εξορία. Δύο φορές εξορία. Την πρώτη φορά η εξορία βάσταξε μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες βάσταξε. Γιατί? Την τρίτη μέρα σεισμός μέσα στην Κωνσταντινούπολη, τρόμος και φόβος, και η Δία Ευδοξία έστειλε απεσταλμένον και παρεκάλεσε τον Ιερό Πατέρα να επιστρέψει στην έδρα του. Αλλά δεν πέρασε πολύ καιρός και πάλι εσχέσεις αυλής και εκκλησίας διακόπησαν και ο Χρυσόστομος οδηγήθη στην εξορία την ημέρα του Μεγάλου Σάββατο. Έγιναν τραγικά γεγονότα στην πόλη και οι κολυμπήθρες γεμίσαν από αίματα ανθρώπων οι οποίοι σφάγισαν για την αγάπη προς την εκκλησία και προς τον Χρυσόστομο. Και ο Χρυσόστομος εξορίστη πού? Πέρα μακριά. 70 μέρες περπατώντας με τα πόδια από βουνό σε βουνό, από λαγκαδιά σε βουνό, με απόσυσμα στρατιωτών οι οποίοι τον συνόδευαν και με υπηκόν τον συνόδευαν και τον έφτασαν που πέρασαν την Άγκυρα, πέρασαν το Σαγκάριο, πέρασαν την Τραπεζούντα, πέρασαν τον Πόντο, πέρασαν ένα χωριό, σε ένα μικρό και άσημο χωριό την Κουκουσόν. Εκεί τον εξόρισαν και εκεί έμεινε 3,5 χρόνια. Αλλά ξαφνικά η Κουκουσός, το άσημο αυτό χωριό, έγινε πασίγνωστο
και από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας και από αυτήν ακόμη την Ρώμη ήρχονται αντιπρόσωποι και θαυμαστέ να θαυμάσουν και να είδουν τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος διατήρησε όλο το φρόνημα των ροϊκών κατά την περίοδο της εξορίας του. Και μετά νέα διαταγή, να φύγει από την εξορία πιο βαθιά, πιο βαθιά. Θα πάει 100-200 χιλιόμετρα σε ένα άλλο χωριό, χωριό που λέγανε Πιτιούντα, πέρα στην Πιτιούντα. Ήτανε μήνας Ιούλιος, έκαιγε ο ήλιος, Ιούλιος στη γη, πέρα από εκεί. Αδύνατος, κάτισχνος από την ασκητοσύνη του, ο Ιερός Χρυσόστομος τον πήραν, τον οδηγήσανε, δεν έφτασε στα Κόμμανα, δεν έφτασε στην Πιτιούντα. Σε ένα μικρό χωριό στα Κόμμανα έπεσε πλέον ανέστητος, δεν μπορούσαν. Το μεταφέρανε με φορείο, τον πήγανε σε μια εκκλησία που ετοιμάτω, που είχε μαρτυρήσει εκεί στα Κόμμανα ένας Άγιος Βασιλίσκος, τον έβαλαν μέσα, όλη νύχτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί και άστοβα ανέπνεε πλέον τελευταίας αναπνοάς, εσηκώθη επάνω, εκοινώνησε τον αχράν των μυστηρίων, εκοινώνησε, μοίρασε ό,τι είχε μαζί του, μετά έκανε τρεις φορές το σταυρό του και είπε: «Δόξα τω Θεώ πάντων έλεγα». Και απέθανε και ξεδίμησε. Δεν πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι του Θεού, ζουν εις τον αιώνα το αιώνος, τον ιώσουν αυτόν εις γενεάν και γενεάν. Εκεί λοιπόν εκοιμήθη εις τα Κόμμανα μακράν σε ένα έρημο χωριό. Αλυσμόνησε να σας πω ότι την παραμονή, την νύχτα εκείνη του μαρτυρίου του, διότι υπάρχουν και όνειρα, πρέπει να το παραδεχθούμε, ότι υπάρχουν και όνειρα από το Θεό, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο του Άγιος Βασιλίσκο και του λέει: «Αδελφέ Ιωάννη, αύριο μαζί θα είμαστε». Έμεινε εκεί στον τόπο μέσα θαμμένος στα χώματα τα Άγια του Κομάνου πόσα χρόνια, 30 χρόνια. Οι διώχτες του βασιλείς και αυτοκράτορες, μοναχοί και καλόγεροι και επίσκοποι και πατριάρχοι ετιμωρήθησαν σκυρός από τη Θεία Δίκη. Αυτός δε ο τάφος της Ευδοξίας, λέγουν οι παραδόσεις και το πιστεύω εγώ, ότι κατά το διάστημα αυτών των 30 ετών εσύ ετώ τάφος της, δεν έβρισκε και ανάπαυσαν μέσα στον τάφο της. Και ύστερα από 30 χρόνια το παιδί της, μετά ένας μαθητής του, ο Πρόκλος, ο Πατριάρχης, με 30 χρόνια άμαξες αυτοκρατορικές, μετέβησαν στα Κόμμανα και ξέθαψαν το αιρόν του Λείψανου και από εκεί το Λείψανο αυτό το σηκώνανε μοναχοί πάνω στα Άγια τους χέρια και ευάδισαν, λένε τότε άμαξες, δεν ήταν τότε αυτοκίνητα, δεν ήταν τότε τα μέσα της κοινωνίας, και σε 1000 χιλιόμετρα πουμπί από όλα τα χωριά βγαίνανε έξω ο κόσμος με λαμπάδες και με θυμιάματα και τον υπεδέχτησαν. Εις δε την Κωνσταντινούπολη, υποδοχή η οποία έγινε στο ρόν του Λείψανον υπερεύει πάσαν υποδοχήν βασιλέως και αυτοκράτορος. Και όταν πλέον άνοιξε το Λείψανον του τη Λάρνακα των τάφων της βασιλίσσης αυτής της Ευδοξίας, τότε εσταμάτησε πλέον ο κλόνος της γης. Αυτά, αγαπητοί μου χριστιανοί, περί του Αγίου Ιερού Χρυσοστόμου. Ναι, εκτελέσαμε το πρώτο μέρος της συμβουλής, της σειράς της θεοπνεύτου συμβουλής του Απόστολου Παύλου. Μνημονεύεται τον ηγουμένο νημών, ήτινε σε λάγησαν το λόγο του Θεού. Πρέπει να μνημονεύουμε τον Αθάνατο Χρυσόστομο, ο οποίος ελάγησε ζωηρότερον και αποτελεσματικότερον εξ όλων των λόγων του Θεού, και ο λόγος του φτάνει μέχρι των ημερών μας. Αλλά λέει και κάτι άλλο: «Ον αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, δημήστε την πίστη». Ότι δεν είναι απλώς μόνο να προβάλλουμε ενώπιόν μας τον Ιερό Χρυσόστομο, αλλά πρέπει να μιμούμεθα το ιερόν και το ιερικό του παράδειγμα. Είναι υπόδειγμα ηρωικού χριστιανού, είναι υπόδειγμα ηρωικού ιεράρχου, είναι υπόδειγμα προς το οποίο και εμείς πρέπει να ρυθμίσουμε την ζωή μας. Και όπως εκείνος ήλεγξε την κοινωνία, έτσι και εμείς, Ιησούς, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων κατήντησαν, έτσι και εμείς όλοι μας χριστιανοί, αλλά προπαντός οι κληρικοί και προπαντός και κατεξοχήν οι επίσκοποι και οι ιεράρχοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε το καθήκον μας όπως το εξετέλεσε εκείνος. Διότι εκείνος εφήρμοσε αυτό. Ήταν αγαπητό ρητό στον Ιερό Χρυσόστομο αυτό, πολύ αγαπητό ρητό. Πάρα πολύ αγαπητό, το ανέφερε συχνά ο Ιερός Χρυσόστομος το ρητό αυτό. Διαβάσατε το εσείς όλοι. Γονφωνάχτα όλοι σας, μάτια έχετε, βλέπετε,
Δεν είστε μοιόπες, διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε. Διαβάστε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Τι λέει αυτό, εσύ λέει που είσαι ιερεύς, επίσκοπος, πατριάρχης, κήρυκας του Ευαγγελίου, να μην δηλιάσεις, να αγωνιστείς μέχρι θανάτου υπέρ της αληθείας και Κύριος ο Θεός συνεχπολεμήσει ημών. Αυτό το επίστευε, το εφήρμοσε και αγωνίστη μέχρι θανάτου. Και ο θάνατός του, το τέλος του ή το μαρτυρικόν. Μαρτυρικόν. Γεννά το ερώτημα, σήμερα ασκείται έλεγχος, ασκείται έλεγχος η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας, η ιεραρχία μας, να συμπληρώσω, γιατί τέλος πάντων δεν περιμένω πολλά πράγματα από τους ταλαιπώρους ιερείς μας, οι οποίοι δεν τελούν κάτω από το πέλαμα των ιεραρχών. Αλλά εννοώ τους ιεράρχες που είμαστε την ιεραρχία, που είμαστε 70 ιεράρχοι, 80 ιεράρχοι, 90 ιεράρχοι, 100 ιεράρχοι. Μέσα εδώ στην Ελλάδα, η ιεραρχία αυτή αποτελείται από 100 ιεράρχες. Αυτή η ιεραρχία ασκεί τα καθήκοντά της, ασκεί τον έλεγχο της βρωμεράς και ακαθάρτου κοινωνίας μας. Διότι και σήμερα υπάρχουν εύτροποι, και σήμερα υπάρχουν γαϊνάδες, και σήμερα υπάρχουν πλούσιοι, και σήμερα υπάρχουν ευδοξία υπό άλλα ονόματα κυκλοφορούν εν μέσω του έθνους ημών. Ποιος ο έλεγχος, θα επιτρέψετε, χωρίς να εκλειφθεί η προσπάθεια πολιτικής εκμεταλλεύσεως των θεμάτων, θα σας παρακαλέσω να δείτε, θα σας πενθυμίσω 6-7 σημεία στα οποία η Εκκλησία μας έπρεπε να ασκήσει έλεγχο και δεν ίστησε έλεγχο. Το πρώτο, εκεί στο Υπουργείο της Παιδείας θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγάλη εικόνα του εσταυρωμένου του Χριστού μας με ένα καντήλι, διότι είμαστε ορθόδοξος χώρα, διότι το Σύνταγμά μας λέγει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ομοιωσίου Τριάδος. Εκεί θα έπρεπε να είναι, διότι ο Χριστός και από κάτω από εκεί τι να γράφουν, εκεί που περνούν οι δασκάλοι και οι καθηγητές να βλέπουν ένα ρητό με φώτα, ηλεκτρικά φώτα γραμμένα. Εμείς δεν κρίνετε, μην κρίνετε καθηγητέ, είσαι στην ο καθηγητής ο Χριστός. Ένας είναι, διότι είναι το, ο απαράλληλος παιδαγωγός της ανθρωπότητας ο Χριστός. Αυτός έπρεπε να είναι εκεί, εάν υπήρχε πίστης και αφοσίωση στην Ορθοδοξία. Και αντί να υπάρχει ο Σταυρωμένος ή επιτέλους η εικόνα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, που υπήρξε αυτός μεγάλος διδάχος του γένους, ή ακόμα να υπήρχε η εικόνα του Ιερού Χρυσοστόμου ή του Βασιλείου των Τριών Ιεραρχών, όπως τα παλιά σχολεία, εκεί ούτε εικόνα του Σταυρωμένου, εκεί ούτε εικόνα του Κοσμά του Ετωλού, εκεί ούτε εικόνα του Μεγάλου Βασιλείου, ούτε εικόνα του Γρηγορίου, αλλά εκεί απ' έξω βάλανε ένα άγαλμα γυμνό, ολόγυμνο του Ποσειδώνος. Η Εκκλησία, η Ιεραρχία τι έκανε? Ένα άγαλμα στάθηκε απ' έξω από το ναό της Αγίας Σοφιάς, το άγαλμα της Αυτοκρατόρας της Ευδοξίας, και ήλεγξε ο Χρυσόστομος. Εδώ ένα άγαλμα όχι πλέον υπάρξεως πραγματικής, αλλά ιδωλατρικής υπάρξεως, μέσα εκεί στο εαυτό σας, και η ιεραρχία τι έπραξε? Άκρασε, ηχθείως αφωνωτέρα υπήρξε η ιεραρχία. Και μόνο ένας καλόγερος από το Αγιώρος κατέβηκε κάτω και το έσπασε. Μόνος καλόγερος. Ένας αυτός εξετέλεσε. Εκείνο το οποίο δεν έκαναν 70 ιεράρχες, το έκανε ένας απλός μοναχός εκ του Αγίου Όρους. Θέτε δεύτερο παράδειγμα που θα φανεί ότι σιωπά η Εκκλησία. Λες είναι νεκρά η Εκκλησία, όνομα έχει και όνομα δεν έχει. Λοιπόν, ότι ζει. Θέλετε άλλο παράδειγμα? Εκεί στην Εκκλησία εδώ δεν υπάρχει. Αν ρωτήσετε, όχι εμάς, τις πέτρες να ρωτήσετε, τα βουνά, τα λαγκάδια, τους εχθρούς να αναμερτήσετε, είναι 1500 γλώσσες και διαλέκτους. Είναι τόσοι είναι οι γλώσσες. 1500. Αν ρωτήσεις και τα άστρα του ουρανού και την γη και την θάλασσα, ποια είναι η ρωτέρα γλώσσα του κόσμου, όλοι θα πούνε ότι η ρωτέρα γλώσσα του κόσμου είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτή δεν υπάρχει άλλη. Γλώσσα Θεών, όργανων τέλειων, δεν εκφράζει τι λεπτότερες αποχρώσεις της ανθρωπίνης σκέψεως. Γλώσσα στην οποία προστρέχουν και οι σημερινοί επιστήμονες προκειμένου να ονομάσουν και να βαφτίσουν τα νέα επιτεύγματα της επιστήμης. Αυτή η γλώσσα λοιπόν που έπρεπε εμείς να την έχουμε νερών κοιμήλιων. Αυτή τη γλώσσα που έπρεπε να καυκόμεθα. Αυτή κάτω του Ισραήλ μιλάνε την γλώσσα του Ισαΐου, του προφήτου μιλάνε. Καλπιέντε κάτω την γλώσσα του Ισαΐου και του Μωυσέως μιλάνε. Εμείς εδώ την εκκλησία αυτή. Και βράθηκε υπουργός και είπε, σήμερα κυδεύουμε την γλώσσα, αν την καθαρεύουσα γλώσσα. Έσω. Ορίστε. Λοιπόν, τι έκανε καλά, δεν το εξετάζω πλευρά αυτή. Το εξετάζω. Η ιεραρχία τι έκανε? Σιωπή.
τίποτα πολύ. Ιστροπονώστε με το λίγα χρόνια κοντά. Τα παιδιά μας τα οποία πηγαίνουν στα σχολεία δεν θα καταλαβαίνουν ούτε πιστεύω, ούτε πάτερ ημών, ούτε θεία λειτουργία, ούτε ευαγγέλια, τίποτα. Λες και θα είναι κινέζικα αυτή η ρωτάτη γλώσσα της αυτής. Λοιπόν, στο ένα όταν εστήθηκε το άγαλμα του Ποσειδώνος σιωπή. Στο άλλο όταν εκείδεψε ο άλλος, ο αρχιερεύς του διαβόλου, εκείδεψε την γλώσσα την ελληνική, ούτε μία διαμαρτυρία. Τρίτο παράδειγμα, θέλετε να φέρω άλλο παράδειγμα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι το ρότερο βιβλίο στον κόσμο δεν υπάρχει κάτω από τα άστρα άλλο βιβλίο από την Αγία Γραφή. Γραφή δεν υπάρχει άλλο βιβλίο. Λοιπόν, τι έκαναν αυτοί? Α, λέει, το βιβλίο, το Ευαγγέλιο και η Παλαιά Διαθήκη και οι παλιές ιστορίες. Αυτά λένε παραμύθια με τις γιαγιάδες. Και πιάσανε να τα σβήσουν όλα αυτά τα πράγματα, να τα σβήσουν. Τι έκανε η ιεραρχία? Σιωπή. Έστειλε ένα χλιαρό έγγραφο και τίποτα άλλο περισσότερο. Πρέπει να χτυπήσει νεκρικά τις καμπάνες της Μητροπόλεως και δεν μαρτυρηθεί. Ιστρόπονο στα παιδιά δεν θα μαθαίνουν πλέον εις το μέλλον την ιστορία, τα συγκινητικά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Σιωπή και εδώ. Σιωπή. Θέτε άλλο. Θέτε άλλο. Εδώ. Από ώρα σε ώρα ο Θεός να μας ελεήσει και να μας φυλάξει. Από ώρα σε ώρα, εγώ που είμαι κοντά στα σύνορα και αισθάνομαι περισσότερο τον παλμό του έθνους και την αγωνία του έθνους, ότι εδώ τα παιδιά σας, παιδιά στρατιώτες, είναι εκεί στον Εύρο, μέσα στο κρύο, εκεί στα ποτάμια, εκεί τα κρυερά, με αυτά και με τις κάπες φυλάνε μέρα νύχτα και έχουν το χέρι στη σκανδάλη, γιατί δεν ξέρουν από ώρα σε ώρα τι κάνει ο Τούρκος. Εδώ το κράτος δεν έχει στρατιώτας και αναγκάστηκε για πρώτη φορά το κράτος μας να επιστρατεύσει και γυναίκας ακόμα, πράγμα το οποίο δεν είναι τόσο σύμφωνο με την παράδοση της εκκλησίας μας, και ακόμα και οι γυναίκες θα στρατευτούν, θα πάνε και πέρα κινδυνεύει η πατρίς. Εδώ λοιπόν και έρχεται το κράτος και τι κάνει? Εξαιρεί τη στρατεύσεως τους χιλιαστάς. Ιστρόπονώστε τα παιδιά, οι χιλιαστέ αυτοί, οι χιλιαστέ. Που δεν πιστεύουν την Αγία Τριάδα, που δεν πιστεύουν τίποτα, που ονομάζουν τη σημαία την ελληνική κουρελόπανων και βρωμόπανων, αυτοί οι οποίοι ακούν αυτά, αυτοί οι οποίοι ούτε στη Μόσχα, ούτε στη Βελιγράδη, ούτε στην Βουλγαρία, ούτε στην Τουρκία έχουν θέση οι χιλιαστές. Εδώ μόνο στην Ελλάδα βρήκανε θέση και είναι τα χαϊδεμένα παιδιά τη κυβερνήσεως. Τα χαϊδεμένα παιδιά τη κυβερνήσεως. Τα χαϊδεμένα παιδιά τη κυβερνήσεως κατήντησαν οι χιλιαστές. Λοιπόν, για να γίνουν αυτοί να πάνε να υπηρετούν πλέον χωρίς όπλα, ιστρόπον ώστε να γίνουν η πέμπτη φάλαξ, η οποία θα διαλύσει τον ελληνικό στρατό. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα, ούτε άμυνα, ούτε ιερά. Ούτε ιερά αυτή μέσα. Αυτή. Και γιατί το έκανε, ρώτησα κάποιο βουλευτή, γιατί το κάνατε αυτό? Μα λέει, ξέρεις, λέει, μα, ξέρεις, λέει, γιατί το κάνατε, λέει, μου ξέρεις, τρίγαν, εσύ ο αγώνας το πως το ευτροπείο. Γιατί, λέω, το κάνατε αυτό το πράγμα, λέω, πώς τολμάς να ζητάς ψήφο από εμάς και λοιπά και λοιπά. Για καλά, εγώ λέω, γιατί το κάνατε, λέω, αυτό το πράγμα, λέω, τέλος πάντων, τ' άλλα να σας συγχωρέσουμε, αλλά αυτό το τελευταίο που θα ανοίξετε τις πόρτες, να μπουν χιλιαστές μέσα, να μην αφήσουν τίποτα απολύτως, ακρίδα της αποκαλύψεως, φοβερά μάστιξ, η πληγή του Φαραώ που θα μείνει τίποτα και ιερεών και θα σβήσει όλη η παράδοση του γένους μας. Πώς το κάνατε αυτό? Διότι ο τελευταίος νόμος που έκλεισε η Βουλή των Ελλήνων ήταν αυτός ο νόμος. Λοιπόν, πώς το κάνατε? Να, λέει, μας επίεζε η Πανευρώπη, λέει, το Συμβούλιο της Πανευρώπης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και τι έθνος εμείς ανεξάρτητο είμαστε? Θα γίνουμε εμείς η πυρέτρια, θα γίνουμε εμείς, θα εκτελούμε τα θελήματα της Πανευρώπης, ε? Έχουμε καμιά δουλειά εμείς με την Πανευρώπη και με τα άλλα αυτά? Ιστρόπονος η Ελλάς πλέον δεν είναι ελεύθερο έθνος, αλλά εκτελεί τα στελήσεις των διαφόρων Ευρωπαίων ή των άλλων κόσμων τούτου. Λοιπόν, σα σημεία, αλλά εγώ δεν το εξετάζω, βλέπω σε αυτή, το εξετάζω. Τι έκανε μέχρι στιγμής η ιεραρχία? Νεκρά! Νεκρά! Άκρα σιωπή, τίποτα απολύτως. Θέτε ένα άλλο, δεν τελείωσα. Θέτε ένα άλλο. Αν πάτε στην Αγγλία, αν πάτε στην Αμερική, αν πάτε στο Βέλγιο, αν πάτε στην Ολλανδία, αν πάτε σε άλλα έθνη, θα σας πω ένα μεγάλο, θα φρίξετε. Κυριακή ημέρα εκλογές δεν γίνονται. Κυριακή ημέρα εκλογές δεν γίνονται. Την Άγια Κυριακή, μόλις ανατείλει ο ήλιος, αρχίζουμε με αμαρτία. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, θα φωνάζει η Εκκλησία.
ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη και πάσαν αποθέμενε μέρημνα. Τίποτε απολύτως την ώρα που άγγελοι και αρχάγγελοι, αν πιστεύομαι, αν δεν πιστεύομαι, είναι άλλη υπόθεση. Α, την ημέρα εκεί λοιπόν, την Αγία που πρέπει όλοι οι χριστιανοί να είναι μέσα, εμείς την θα να διανέσει οι εκκλησίες. Και θα είναι οι άνθρωποι στις κάλπες μέσα να τρέχουν δεξιά και αριστερά και θα διάσει η εκκλησία. Αν τους έλεγε κανείς ότι ορίσατε ημέρα εκλογής την 25 Μαρτίου, α, είναι εθνική εορτή, είναι εθνική εορτή, απαγορεύεται 25 Μαρτίου, εσύ διάλεξες την ημέρα αυτή να κάνεις εκλογάς, αλλά η εθνική εορτή είναι πολύ μικρότερη από την Αγία Κυριακή των χριστιανών. Αυτή η κατάσταση, αγαπητοί μου, είναι. Και ποιος δεν μαρτύρει σιωπή. Σιωπή. Βεβήλωσης. Και να πάνε οι παπάδες και οι δεσποτάδες την Κυριακή και να είναι αδιανιά η εκκλησία και να τρέχουν τα κοπάδια των Ελλήνων πολιτών δεξιά και αριστερά να ψηφίζουν τον Α, τον Β, τον Γ. Και κανείς δεν σκέφτηκε ότι αποτελεί βεβήλωση. Και επαναλαμβάνω, ούτε Αγγλία, ούτε Αμερική, τεράστιον έθνος, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν κάνει Κυριακή. Και όχι μόνο δεν κάνουν Κυριακή στην Αμερική, αλλά ούτε και ποδόσφαιρα, ούτε και εορτές, αλλά σέβονται την ημέρα αυτή και την λατρεύουν την ημέρα αυτή, αν και είναι ετερόδοξη. Αλλά εμείς τίποτα απολύτως. Διαλέξαμε την Κυριακή να κάνουμε εκλογές. Μάλιστα. Ωραίες εκλογές. Ωραία αρχή. Σπουδαία αρχή. Ευλογημένη αρχή. Τέτοια, αλλά είπαμε, τι έπραξε η Εκκλησία. Απολύτως τίποτα. Σιωπή. Θέτε ένα άλλο θέμα. Εδώ βρεθήκανε τα αρχεία των μασόνων και μέσα στα αρχεία των μασόνων ευρέθηκε, δεν αναφέρω το όνομα γιατί σας είπα δεν το εξετάζω εκ πλευράς πολιτικής, το εξετάζω εκ πλευράς εκκλησιαστικής. Εδώ λοιπόν ψάχνοντας μέσα στα αρχεία των μασόνων κάποιος δημοσιογράφος μεταξύ των άλλων έβγαλε με το αγκίστρι και καμαρώσατε Υπουργών Παιδείας 303, Μασόνος. Τι έκανε η ιεραρχία. Αντί πινακίου φακής επόλυσε τα πρωτοτόκια της εκκλησίας της. Ναι, ορίστε κατάσταση. Τίποτα. Είναι πλέον εκκλησία αυτή, σας ερωτώ. Είναι αυτή η ιεραρχία, είμαι και εγώ μέσα. Και εγώ φέρω το κρίμα και δεν κατηγορώ κανένα, αλλά σας λέω ότι η ιεραρχία αυτή. Θέτε ένα άλλο, για να τελειώνω, μια άλλη λεπτομέρεια από την οποία η εκκλησία αποδεικνύεται ότι δεν ασκεί τώρα ελεγχόν της. Εδώ δεν είναι 15 μέρες, δεν συμπληρώθησαν, δεν είναι 15 μέρες. Εδώ την προηγουμένη εβδομάδα άνοιξαν οι καταράχτες του ουρανού. Θεέ μου. Είναι εκείνο που είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι θα φουσκώσουν τα νερά να φτάσουν μέχρι αψηλά τα βουνά. Θα φουσκώσει ο Αξιός και ο Αλιάκμονας και οι ποταμοί μέχρι βιβλική καταστροφή, κατακλυσμός. Λοιπόν, περιουσίες κατεστράφησαν, σπίτια ρήμαξαν, περιουσίες, τα πάντα, άνθρωποι, 40 άνθρωποι σκοτωθήκανε στην πλημμύρα αυτή τη μεγάλη κλπ. Τι είναι αυτή η καταστροφή, οι πρωτοφανείς που άνοιξαν οι κατράχτες του ουρανού και έβραξαν μία ώρα, πού να συνεχίζεται η βροχή, 2 μέρες, 3 μέρες, 5 μέρες, τι θα έγινε το, πώς θα έγινε το μέσα αυτό. Τι είναι αυτό, σημείων των καιρών. Ναι, τι έπρεπε, αν ζούσε ο Χρυσόστομος, τι θα έκανε ο Χρυσόστομος, αν ζούσε ο Χρυσόστομος, στην εποχή μας, στη σημερινή μας εποχή, που είδε τους ουρανούς να ανοίξουν τους καταράχτες των και να πνιγούν όλα αυτά τα πράγματα, γίνουν συμφορές, τι θα έκανε, σε μια παρομοία, να σας πω τι θα έκανε, σε μια παρομοία περίπτωση, ο Ιερός Χρυσόστομος τι έκανε ο Ιερός Χρυσόστομος, ανέβηκε στον Άβανα και είπε, σημεία των καιρών, αυτή η πλημμύρα, αυτός ο σεισμός δεν είναι άσχετον σημείων. Έχει από πάνω από όλα κυβερνά τα νέφη, τα άστρα, την γη, την θάλασσα, τα πάντα. Είναι ο Θεός ο κυβερνήτης του παντός. Δεν είναι απλώς φυσικά φαινόμενα. Από πάνω από τα φυσικά φαινόμενα είναι η Θεία Πρόνοια και λέγει το Ευαγγέλιο ότι ένα πουλάκι δεν πέφτει χωρίς το θέλημα του Πατρός και ένα φύλλο δεν πέφτει χωρίς το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Όχι, αυτή η συμφορά δεν είναι άσχετο με τα σβουλά του Θεού. Και τι είπε, αιτία της συμφοράς αυτής είναι οργή του Θεού, αιτία δε της οργής του Θεού είναι αμαρτία σας. Μετανοήσατε, τους είπε.
Μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Έκανε τίποτε η εκκλησία μας? Τίποτα. Που έπρεπε όλοι οι άμβονες, όλοι οι ιεράρχοι μας να ανεβούν πάνω στους άμβονας και να πούνε ελληνικέλα, ε! Το θεωρώ σημείον αυτό. Σημείον το θεωρώ. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Δεν θέλω να στενοχωρήσω. Κλαίω και να στενάζω. Είναι αρχαίο δίνον. Είναι το αλφα αυτό. Το αλφα. Έρχεται θύελα! 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 Η οποία θα σαρώσει παν το ελληνικό. Έρχονται θεομηνίε. Μόνο θα σωθούμε εάν κηρύξουμε μετάνιαν. Αν κηρύξετε μετάνιαν, όχι απλώς μετάνιαν. Μετάνιαν είναι νεβητική μετάνιαν. Εάν μετανοήσουμε κι εμείς όπως οι νεβίτε που μετανόησε στο κήρυγμα αιωνά του προφήτου, και εμείς εάν δεν μετανοήσουμε θα έρθουν κι άλλες συμφορές. Όχι απλώς οι καταράχτες του ουρανού και το έδαφος της γης θα συστεί και μεγάλα συμφορές θα μας έβρουν το ελληνικό γένος για τα αμαρτήματά μας, των οποίων αμάρτημα, αμάρτημα έλεγα στη Ρασύνοδο. Τα κολοσσέα πιάνε τα αμαρτήματα, τα φοβερά αμαρτήματα του ελληνικού λαού. Εγώ είναι 4 τα μεγάλα αμαρτήματα του ελληνικού λαού. 5 τα μεγάλα αμαρτήματα του ελληνικού λαού που έπρεπε να φορέσουμε σακί και να βάλουμε στάχτη και να κρυφτούμε μέσα στις σπηλιές και να παρακαλούμε τον Θεό να μας συγχωρέσει για να γίνει ήλιος ο Θεός. Αλλά ούτε ένα δάκρυ μετανοίας δεν υπάρχει. Ούτε στους λαϊκούς, ούτε στους κηρυκούς, ούτε στους ιεράρχες απολύτως. Ποια είναι τα μεγάλα αμαρτήματα που ο Θεός μας τιμωρεί? Ασφαλώς είναι τιμωρία Θεού. Είναι, θα μου πεις, μα αυτοί που ήταν εκεί πέρα που πηγήκαν είναι πιο αμαρτωλοί? Όχι, δεν είναι πιο αμαρτωλοί. Αμαρτωλοί είναι παραπάνω στα κολονάκια, αλλά αυτό είναι μια υποδειγματική. Αλλά αν δεν μετανοήσει ο ελληνικός λαός, πρέπει να περιμένουμε σειρά αλλεπαλλήλων θλίψεων και γεγονότων. Μέσα ήταν αυτή. Λοιπόν, έπρεπε να έχουμε τη μετάνοια αυτή την πραγματική. Τα αμαρτήματα του ελληνικού λαού. Πρώτον. Η βλασφημία των θείων. Τρομερόν. Είμαστε το πλέον βλάσιμο έθνος του κόσμου. Πήγα στα σύνορα. Και πάνω στα σύνορα εκεί, σε ένα φυλάκιο προς την Αλβανία, είναι 25 παιδιά. Τα περισσότερα είναι Τούρκοι, από πέρα από τη Θράκη είναι, από τη Ξάνθη είναι. Οι ολίγοι είναι Έλληνες. Ρωτώ τα παιδιά, τα ελληνικά παιδιά, πώς σε λένε, Γιώργο, Μίτσο, Νίκο κλπ. Ποντά, εκεί φυλάνε τα παιδιά όλη νύχτα πάνω στα αλβανικά. Μέρα εκεί πέρα, νύχτα, μέρα. Λοιπόν, φυλάνε. Λέει, μου λέτε, βλαστημάτε. Κατέβασαν το κεφάλι τους. Όλοι βλαστημούσαν. Και οι στρατιώτες, και ο δεκανέας, και ο λοχίας, και ο δόκιμος αξιωματικός βλαστημούσαν. Στρέφαμε στους Τούρκους. Βλαστημάτε. Αλλάχ. Ούτε ένας. Θεέ μου. Αυτοί που έχουν τον ψευδοθεό, τον Αλλάχ, δεν τον βλαστημούν. Και εδώ μικροί και μεγάλοι βλαστημούν συνεχώς και κατά πάθος των Θεών. Σε ένα γυμνάσιο του Βορρά, ένας καθηγητής ετόλμησε μπροστά στα παιδιά, βλαστήμησε Παναγιά, Χριστούς, Θεούς, τα πάντα. Ο καλός πειθωρητής ήθελε να το τιμωρήσει. Σηκωθήκανε όλο το γυμνάσιο και είπε όχι, αδιαφορούμε για τη βλαστήμια. Τα παιδιά της Ελλάδος αδιαφορούν, γιατί ό,τι ένας καθηγητής βλαστημά τον εδώ. Εν τω μεταξύ όμως, κάποιος εδώ στον Πειραιά, δεν ξέρω πού, κάποιος εκεί πέρα έγραψε στον τοίχο μια ύβρη για τον Πρωθυπουργό. Μια ύβρη. Καλά, δεν λέγουμε να υβρίσουμε τον Πρωθυπουργό, ούτε τους υπουργούς μας, δεν είναι σωστό, είναι αγρίκον. Δεν πρέπει να τιμούμε αυτούς που έχουν τα διάφορα αξιώματα, ασχέτως τι εισήν ούτε. Πρέπει να τιμούμε. Αλλά μόλις τον αγραπώσανε, τον πιάσανε, τον δικάσανε από αυτό φόρο και παρακαλώ πόσο. Δυο μήνες φυλακή χωρίς αναστολή, απευθείας στη φυλακή. Μεγάλος ο πρωθυπουργός μας, μεγάλη υπουργή μας, μεγάλη νομάρχη μας, μεγάλη εισαγγελής μας, μικρός, πολύ μικρός ο Χριστός. Γι' αυτό δεν μας καταστρέψει ο Θεός. Αθώνονται, τίποτα, καμία συνέστηση της αμαρτίας. Το πρώτο αμάρτημα είναι η βλασφημία, η οποία απ' άκρους άκρων ακούγεται. Το δεύτερο αμάρτημα είναι, μη γελάσετε. Είναι η αποφυγή τεκνογωνίας. Δεν γεννούν παιδιά Ελληνίδες. Τα λιγότερα παιδιά γεροκόμια έγινε Ελλάς. Αλμπάνια να παιδιά. Σερβία να παιδιά. Βουλγαρία να παιδιά. Τουρκία να παιδιά. Ρωσία να παιδιά. Μης τίποτα. Ένα δύο. Έγκλημα, τεράστιο έγκλημα. Όποιος δεν γεννά παιδιά είναι άθεος. Είναι άθεος και άπιστος. Δεν πιστεύει στον Θεό. Αν πίστευε στον Θεό. Το είπα, το επαναλαμβάνω, νομίζω το είπα και σε ένα άλλο κήρυγμα, αλλά στο επαναλάβω και εγώ, εάν δεν το έχω επαναλάβω. Είδε στη Μητρόπολη μου ένα στρατηγός, πλάκα τα γαλόνια, διοικητής σώματος όλης της περιφερίας.
Τον ρωτώ πόσα παιδιά έχεις. Περάσατε από τα γραφεία 10 χρόνια 100 στρατηγοί, ταξίαρχοι, συνταγματάρχοι κλπ. Υπουργικός άριστοι Έλληνες. Και όλοι δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Τι είναι τούτο, τι συμφορά. Ταπεινός ο στρατηγός, ταπεινός. Άρχισε να συγκινείται και να δακρύζει. Τι μου λέει. Θυμήθηκα το χωριό μου, από ένα χωριό της, του Μοριά είναι. Του έδωξε Μοριά, κάτω από το Μοριά, από ένα χωριό. Ο πατέρας μου πτωχός, λέει, η μάνα μου πάμπτωχη. Πόσα παιδιά γέννησε ο πατέρας μου, με ρωτά. Πού να ξέρω εγώ πόσα παιδιά γέννησε ο πατέρας. 12 παιδιά! Και αυτός είναι ο τελευταίος, ο 12ος. Ο 12ος. Πού περίμενε ο πτωχός πατέρας του ότι τελευταίο παιδί θα είναι, θα γίνει στρατηγός. Μέσα στο σπίτι το θαύμα. Τα παιδιά ήσαν το λαχείο. Παίρνεις 10 λαχεία. Το ένα τίποτα. Το τελευταίο πάω εκατομμύριο. Και τα τελευταία παιδιά είναι τα περισσότερα ευλογημένα. Και κάνε λοιπόν ένα μαντράκι, κάνε ένα και θα πληρώσει ακριβά. Αυτός ο ένας θα γίνει ο τύρανος του σπιτιού και θα σπάσει το κεφάλι του πατέρα και της μάνας και θα γίνει εγκληματίας και αρωτήρας του έθνος. Το ένα λοιπόν αμάρτημα είναι η βλασφημία των θείων. Το άλλο η αποφυγή της εκνογωνίας. Το άλλο είναι η ψευδορκία. Μου λέει ο δικαστής, θα πρατηθώ, δεν υποφέρω. Παλαμούν συνεχώς, παλαμίζουν συνεχώς. Συνεχώς. Όλοι ψεύδονται. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα απολύτως. Πρέπει να καταργηθεί ο όρκος ως μέσο βεβαιώσεως μέσα στα ελληνικά δικαστήρια. Το τέταρτο είναι, τι να το πούμε, όλοι είναι ένοχοι. Είναι οι κλεψά. Κλέβουν. Γκρέκ είσαι ο κλέφτης. Γκρέκ, κλέβουν όλοι. Κλέβουν όλοι. Κλέβουν. Πού είναι η κλοπή? Κλέβουν αυτό το φτωχό βασίλειο. Οι λεγόμενοι φοροδιοφυγοί. Φοροδιοφυγοί. Εάν επλήρωναν οι Έλληνες όπως πληρώνουν οι Αμερικάνοι και όπως πληρώνουν οι Άγγλοι ακέραια το αυτό, η Ελλάδα θα ήταν ένα από τα πλουσιότερα έθνη του κόσμου. Και το τελευταίο είναι, το οποίο είναι άξιον θρήνων πολλών, ότι η Εκκλησία μας είναι διηρημένη. Δεν είναι χοινότητα η Εκκλησία μας και αυτή η Εκκλησία μας είναι πολύ διηρημένη. Αυτά είναι τα κολοσσιαία αμαρτήματα του ελληνικού λαού μας, δια τα οποία πρέπει να περιμένουμε συμβράσεις. Το αποτέλεσμα. Δεν ασκεί πλέον έλεγχο η Εκκλησία μας. Και ο έλεγχος τι είναι το έλεγχος? Είναι το αλάτι, λέει ο Χρυσόστομος. Όπως το αλάτι απολυμμένοι, όπου πέφτει το αλάτι, εκεί δεν σαπίζουν τα πράγματα. Και όπου πέφτει έλεγχος, δεν σαπίζουν. Και λέει ο Χρυσόστομος, εάν καταντήσαμε σε αυτή την αθλειότητα, η αιτία, λέει, που η Εκκλησία καταραίει, είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Ούτε ελέγχομεν, ούτε ελεγχόμεθα. Τι πρέπει να γίνει? Εγώ είμαι απεσιόδοξος, όχι απεσιόδοξος. Εάν κοιτάξω τη γη κάτω, τη βλέπω μαύρη και κόλαση και περιμένω αστραπάς και βροντάς και τιμωρία και σεισμούς και πλημμύρες και καταστροφάς και επιδημίας και πολέμους και εμφυλίους παραγμούς. Εάν κοιτάξω κάτω τη γη. Αν κοιτάξω τον ουρανό, είμαι γεμάτος ελπίδα. Εμάτω ελπίδα, πάνω στην ελπίδα. Είμαι και απεσιόδοξος και αισιόδοξος. Κάτω η γη είναι όλα απεσιόδοξα. Μόνο επάνω ουρανός. Τα άστρα του ουρανού και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας εμπνέει την ελπίδα. Θα ήθελα να τη ρώσω. Νεκρά είναι η Εκκλησία μας. Δεν έχει πλέον αλάτι. Να σκορπίσει το αλάτι δεξιά και αριστερά. Και είναι το μορονάλας το οποίο καταπατείται υπό πάνω των ανθρώπων. Δεν ασκεί πλέον έλεγχο μέσα στην κοινωνία. Ούτε είναι η θέση να ασκήσει έλεγχο. Η Εκκλησία η οποία πρόδωσε τα ιερά και τα όσια και βρίσκεται σε αθλία κατάσταση. Τι πρέπει να γίνει? Απευθύνομαι στις γυναίκες. Ω γυναίκες. Θα ήταν παράληψη σήμερα, εορτάζοντας τη μνήμη του Ιερού Πατρός, να μην θυμηθούμε ότι πίσω από το Χρυσόστομο κρύπτεται μια μάνα. Αν δεν ήταν αυτή η μάνα, σήμερα δεν θα είχαμε Χρυσόστομο. Και πίσω από τον Χρυσόστομο κρύπτεται η Αγία του Μητέρα, η Ανθούσα, που έμενε χείρα 20 ετών και έμεινε μαζί του με το παιδί αυτό να τον αστήσει και τον ανθρέψει. Πίσω λοιπόν από τον Χρυσόστομο και πίσω από τον Βασίλειο και πίσω από τον Γρηγόριο και πίσω από κάθε φυσιογνωμία μεγάλη της Εκκλησίας κρύπτεται μια μάνα. Τιμώντας σήμερα το Χρυσόστομο, μάνες, δώστε μας Χρυσοστόμους, δώστε μας Χρυσοστόμους, δώσαστε Χρυσοστόμους, ώστε πάλι αυτή η γη να στράφει και να μοντήσει από κηρύγματα φλογερά, εις τρόπον ώστε η πατρίς μας να γίνει πάλι άστρον του ουρανού, ον παιδε σελήνων ημνείται και περιψούται εις πάντας των αιώνων. Αμήν. Σας βλέπω εδώ, δεν πρέπει μόνο με το λόγο να εκδηλώσουμε τη συμπάθειά μας, πως αυτούς οι οποίοι πέστησαν τη μεγάλη καταστροφή, τον καταποντισμό, αλλά πρέπει όλοι μας μικροί και μεγάλοι, σύμφωνα άλλωστε και μια εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου που εξέδωκε, να συνδράμουμε όλοι στη μεγάλη αυτή συμφορά.
της καταστροφής των περιουσιών. Ξέρω πολύ καλά, αν σας πω, να κάνουμε κι εμείς μια βοήθεια εδώ, εάν σας πω, τεινάξετε τα πορτοφόλια σας απόψε όσα χρήματα έχετε, αν και εδώ είστε τα πτωχαδάκια του Κυρίου Ιησού Χριστού, και εδώ στο κήρυμά μας δεν έρχονται οι πλούσιοι και οι μισθάνες κλπ. Θα έχουν τα πτωχαδάκια του Χριστού. Λοιπόν, δεν είναι εδώ οι πλούσιοι. Αν σας πω, τεινάξετε τα πορτοφόλια σας και όσα έχετε και πάτε πεζί. Πηγαίνετε πεζί στα σπίτια σας, θα με ακούσετε, το ξέρω, θα με ακούσετε. Ό,τι έχετε, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, τεινάξτε τα πορτοφόλια σας εδώ στο δίσκο που θα γίνει. Αλλά δεν το λέω αυτό γιατί είναι σκυρό. Σκυρό! Γιατί είμαι βέβαιος ότι θα με ακούσετε, θα τεινάξετε τα πορτοφόλια σας και να πάρετε μαζί στη δραχμή ή στρόπορο στο ένα ποσό το οποίο θα μαζευτεί να το δώσει μια επιτροπή κάτω στη Μητρόπολη Νικαίας όπου έγινε η μεγαλύτερη συμφορά. Αλλά τούτο δεν το λέω, αλλά λέω το άλλο. Ό,τι προαιρείται, ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός. Σας παρακαλώ, όταν βγαίνετε προς τα έξω, δεξιά και αριστερά, θα είναι κάποιο ένα κοιτίον και ρίψατε ό,τι προαιρείται η αγάπη σας υπέρ των ανθρώπων αυτών τους οποίους έπληξε η μεγάλη συμφορά. Και το... Όλοι μαζί, ένας λαός, μια ψυχή, ένας λαός, μια ψυχή, κανονικός ο Σταυρός, όλοι μαζί, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ.